Άνθρωποι σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν φαινούμε. Αν δεν φαινούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί φύγαμε τώρα. Όχι. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας μετά το επεισόδιο? Τα συμπεράσματά μου, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ βγάλαμε σαν κόμμα ένα δελτίο τύπου που χαρακτηρίσαμε το περιστατικό ατυχές. Επιμένω σε αυτό. Λένε να ζητήσουμε συγγνώμη. Αν ζητήσουν και οι άλλοι συγγνώμη, θα ζητήσουμε. Τη διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και τη δημοσιοποίησαμε. Εμένω σε αυτή. Δημοσιεύσαμε. Εμένω σε αυτό. Εμένετε σε αυτό. Πώς έχασε την ψυχραιμία του ένας άνθρωπος? Αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας απαντήσει ο ίδιος. Εγώ αυτό που το οποίο ξέρω είναι ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός να αποκηρύσω τους συνεργάτες μου σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αλλά να τους καλύπτω. Μάλιστα. Αυτό λέει ο δικός μου κώδικας τιμής. Ωραία. Το φαντάζομαι όμως ότι αν στη θέση της κυρίας Χανέλη και της κυρίας Δούρου ήταν η σύζυγός σας ή η κόρη σας, δεν θα αισθανόσταν άνετα. Ασφαλώς αν ήταν στη σύζυγό μου και η κόρη μου θέση της κυρίας Κανέλης και της κυρίας Δούρου, ίσως να είχα πάρει διαζύγιο. Είχε μια άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Αλλά εν κάθε περιπτώσει το να παρουσιάζουμε δηλαδή την κυρία Κανέλη σαν το καλό και ήσυχο παιδί της ελληνικής τηλεόρασης, μάλλον δεν πείθουμε, διότι ο καθής έχει την ιστορία του και την πολιτεία του. Όχι. Με τον συνεργάτη μου τον Κασιδιάριο είχε βγάλει το ακουστικό για να φύγει από το στούντιο άνθρωπος. Και δέχθηκε μία κατραπακιά με εφημερίδες στη Μούρη από την κυρία Κανέλη. Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι όποιος μπαίνει με μπουνιές στην πολιτική φεύγει με κλωτσιές. Θυμηθείτε ναι, αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και είναι σε όλους νομοτέλεια. Κοιτάξτε, με μπουνιά μπήκε η κυρία Κανέλη πρώτη. Εννοείται ότι τον χτύπησε με την εφημερίδα στο πρόσωπο. Ναι, βέβαια, τι άλλο. Ξεφτύλα είναι αυτό. Ξεφτελιστική ενέργεια είναι αυτή. Και έλεγε πουσιά, έξω από εδώ φασισταριά. Τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Ακουστήκανε αυτά τα πράγματα. Ήταν εξίσου προσβλητικό και αυτό που έκανε. Θεωρώ ότι είναι και άνανδρο να πάρει ένα ποτήρι νερό να το πετάξει στα μούτρα μια γυναίκα. Κοιτάξτε να δείτε. Να δούμε τι προηγήθηκε. Εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν φαινούμε. Αν δεν φαινούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Την απειρία του ο νέος αυτός συνεργάτης σας. Και εν τη εμπειρία του ο Παπαδάκης επέτυχε μια θαυμάσια εκπομπή. Αυτό άλλη υπόθεση. Λοιπόν, το γεγονός ότι έβαλε. Το γεγονός ότι έβαλε. Βεβαίως. Το γεγονός ότι έβαλε την Γιάννα Κανέλη και τη Δούρου μαζί με τον Κασιδιάρη, ο άνθρωπος ήθελε να γίνει σοου. Θέλω να πάω σε κάτι. Το επέτυχε το σοου. Θέλανε εκείνη τη μέρα πανηγυρίζανε ότι έγινε η κηδεία της Χρυσής Αυγής, η πολιτική εν πάση περιπτώσει. Εμείς το χειριστήκαμε με αξιοπρέπεια. Φαντάζομαι ότι αγνοώντας εντελώς το πολιτικό αποτέλεσμα, δηλαδή το ψηφοσυλλεκτικό, δεν βγήκα εγώ να πω, ξέρετε. Σας ευνηδίασε αυτό που συνέβη όταν το πήρατε χαμπάρι? Με ευνηδίασε, διότι δεν είχαμε προγραμματιστεί. Φοβηθήκατε μην υπάρχει κάποια ζημιά προεκλογικά? Όχι, δεν φοβήθηκα τις εκλογές καθόλου, στο λόγο της τιμής μου. Δεν είμαι ψήφος ζήτουλας. Δεν τα βλέπω τα πράγματα έτσι. Το μόνο που φοβήθηκα με την έκταση που πήρε το πράγμα με το ένταλμα συλλήψεως και το ένα και το άλλο, τις συνέπειες για τον ίδιο τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Δεν φοβήθηκα. Όποιος θέλει να μας ψήσει, ας μην μας. Γιατί δεν του είπατε να δείξει μια στάση παλιγαρίς και αντρίχια για να πει εδώ είμαι, πιάστε με, ορίστε, γιατί, πάμε για στο αυτό. Γιατί δύο μέρες μετά εμφανίστηκε. Δύο μέρες μετά εμφανίστηκε. Και δεν είναι μόνο στο ηγέρθητη όταν είναι ο πρόεδρος. Τι λέτε, γιατί να είναι. Και όταν σε καλεί δικαιοσύνη, να αρχίσει να είσαι παρόν. Η μισή Ελλάδα έχει γλιτώσει το αυτόφορο. Τι λέτε να. Εγώ που δικάζομαι μέρα παραμέρα δεν φοβάμαι. Κάθομαι στου καμνοί, λέω δικάστε με. Όχι, εγώ το δηλώνω. Άμα μπορώ να γλιτώσω το αυτόφορο και να πάω καθώς πρέπει και τα λοιπά, θα πάω. Διότι όταν υπάρχει αυτόφορο και υπάρχει τέτοια πολιτική πίεση, και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί τα έχετε υποστεί, δεν λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη. Γλυκά. Λειτουργεί πλέον και όπως είπα και σε μια συνέντευξη από τις πολλές που έδωσα μετά το επεισόδιο, ότι αν ήταν, λέω, να πάει για να κάνει χαστούκια, να ρίχνει χαστούκια στην εκπομπή, δεν θα περίμενε να γίνει. Ωραία. Το επεισόδιο. Θα έμπαινε στην εκπομπή και θα τους άρχιζε στα χαστούκια να πούμε, πριν αρχίσει η εκπομπή. Γλυκά στείλατε στον κύριο Παδάκη και στην κυρία Κανέλη? Όχι, γιατί να στείλουμε γλυκά. Η κυρία Κανέλη τώρα έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ζητήσετε συγγνώμη όπως έγινε με τον Κολάτο και θα δώσετε αμοιβές εξηγήσεις. Από την Κανέλη για την Καρύδα ζητήσετε συγγνώμη για τις παλιάρες. Το ίδιο είναι ο Κολάτος και το ίδιο είναι η Κανέλη. Τι λέτε να. Όχι. Όχι βέβαια.
Μα και αυτοί από τον δεξιό χώρο, συντηρητικό πρόεδρο. Δεν θα ήθελα να πέσω στο επίπεδο της, να μιλήσω. Δηλαδή, μετά, τώρα δεν είναι. Να μην, όχι, αυτή αφού έχει, είστε, έχει θέλετε ανοίξει, να είστε υπότες, σταυροφόροι. Πρωί, μεσημέρι, με συγχωρείτε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ βγαίνει στα κανάλια και λέει τη μια το ένα, τη μια το άλλο, τη μια έτσι, ότι χτυπήσαμε όλη την Ελλάδα στο μάγουλο. Ε,